Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαστε μία μέρα μετά από τα 8 χρόνια που μας χωρίζουν από τη μεγάλη ιστορική εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία υπήρξε πρώτος κρίκος στην αλυσίδα πολλών γεγονότων. Ακούω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το βήμα να μιλούν για το 2015 και ξεχνούν ένα μείζον πολιτικό γεγονός. Τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Και τις ξεχνούν όχι μόνο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έφεραν τη συμφωνία που πέτυχαν μπροστά στο λαό και ο λαός έδωσε εντολή να συνεχίσουμε, αλλά γιατί οι εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 έκλεισαν το σενάριο της αριστερής παρένθεσης δια της χρεοκοπίας. Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές με το πρόβλημα της δανειοδότησης και της ρευστότητας της χώρας λυμένο. Αυτό είναι που δεν μπορείτε να συνηθίσετε, αυτό είναι που δεν θα σας ακούσουμε ούτε μία φορά να σχολιάζετε από αυτό εδώ το βήμα. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός το οποίο άνοιξε την πόρτα για την απεμπλοκή από τα μνημόνια. Υπάρχει ένα φαινόμενο στην πολιτική ιστορία το οποίο αξίζει σχολιασμού και νομίζω διαμορφώνεται και μία χρονική απόσταση από αυτό, ούτως ώστε να μπορούμε με ψυχραιμία να το προσδιορίσουμε. Το πολιτικό εκρεμές της θέσης της συντηρητικής παράταξης συνεχίζει την ταλάντωσή του. Από τον πόλεμο και μέχρι το 67 ήταν σύμφυτο με την ακραία δεξιά. Είχε οικοδομήσει αυτό που ο αείμνηστος Ηλίας Νικολακόπουλος είχε πει καχεκτική δημοκρατία. Πολιτικές διώξεις, εξορίες, βασανιστήρια, πολιτικές δολοφονίες, εκτελέσεις και όλα αυτά βέβαια σε συνεργασία με το παλάτι. Το παλάτι το οποίο ήταν η μήτρα κάθε πολιτικής ανομαλίας που έχει βιώσει αυτός ο τόπος. Από τον εθνικό διχασμό μέχρι την αποστασία. Στη μεταπολίτευση είδαμε μία πιο μετριοπαθή εκδοχή της δεξιάς και πρέπει να το πούμε. Μία συντηρητική παράταξη η οποία de facto συνέπραξε με τις δημοκρατικές δυνάμεις και έκανε ένα μεγάλο βήμα μαζί με τις δημοκρατικές δυνάμεις για να πετάξει στο κάλαθο των αχρήστων το παλάτι και τους παρακρατικούς του μηχανισμούς. Και ήταν ένα βήμα ορίμανσης της ελληνικής δημοκρατίας. Όμως από το 2010 και μετά η ακροδεξιά αφήγηση επανήλθε εντός της Νέας Δημοκρατίας. Με τα στελέχη του λαός να περνούν στην αρχή την πύλη, μετά να μπαίνουν στην προθήκη και τώρα να είναι στη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Και στις δύο αυτές περιόδους, όπου η συντηρητική παράταξη έκανε ακραίες επιλογές, η οικογένεια Μητσοτάκη ήταν αναγκαζόμενη ακροδεξιά. Και στην περίοδο της ανομαλίας του 65 και τώρα που παρακολουθείτε το μισό πολιτικό σύστημα και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό δεν είναι τύχη. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι πολιτική μέθοδος. Προσωπικών ωφελημάτων, οικογενειακών ωφελημάτων και βιασμού των θεσμών. Δεν τραπήκατε ηθελανάξερα. 700 λέξεις ανακοίνωση εναντίον του Ράμου. 700 λέξεις που έκανε τι, εφάρμοσε τον νόμο. Έχει παρανομήσει ο Ράμος, έχει παρανομήσει ο Τσίπρας. Ή έρχεστε εδώ για να εξτομίζετε απλώς κάποιες φανφάρες και κάποιες ανοησίες. Πράξτε τα δέοντα, αν έχετε τα κότσια. Και αν έχει παρανομήσει ο Ράμος και αν έχει παρανομήσει ο Τσίπρας. Μου θυμίζετε δε κάποιοι από εσάς, μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού που ερωτώνται για ένα ζήτημα και λένε το μάθημα που έχουν μάθει. Κύριε, η πρόταση δυσπιστίας γίνεται για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Έχετε ένα άγχος για τις άλλες ατζέντες, μάλιστα. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Δεν σας λέει τίποτα η στάση του Υπουργού σας, ο οποίος εμφανώς πιεσμένος έριξε την ευθύνη, λέει, σε κάποιους κλουζό, για τους οποίους ούτε αυτούς γνώριζε ο μέγας μάγιστρος των παρακολουθήσεων, κύριος Μητσοτάκης. Αντιλαμβάνεστε ότι υπονοεί ότι είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Είναι προφανές ότι είπε αυτό. Και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε, βλέπω ήρθε και ο κύριος Δένδιας, θα ακούσουμε και με ενδιαφέρον και τη δική του θέση. Θέλατε να πιθαναγκάσετε το πολιτικό σύστημα και δείτε πώς θα φέρνει η ζωή. Μας ρωτάγατε εμάς, χωρίς ντροπή, αν εμπιστευόμαστε το Φλόρο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ έχει αποδειχθεί ότι ο πρώτος που δεν τον εμπιστεύονταν ήταν ο Μητσοτάκης. Και εμείς ρωτάμε γιατί δεν τον εμπιστεύονταν.
Δεν οφείλει η αξιωματική αντιπολίτευση να ρωτήσει γιατί ήταν υποπαρακολούθηση ο ρίγος των ενόπλων δυνάμεων. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή φαίνεται ότι τα δύο συστήματα ήταν συγκοινωνούντα δοχεία. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο το υλικό της παρακολούθησης του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων να έχει πέσει στα χέρια υπηκόων άλλης χώρας? Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να έχει συμβεί? Από πού αντλείτε την έπαρση και κατηγορείτε την αξιωματική αντιπολίτευση για τον έλεγχο που σας ασκεί? Είναι προφανές λοιπόν τι έχει γίνει εδώ. Έχετε υποστεί μια πολιτική συντριβή. Διότι δώσατε μάχη όχι υπέρ αδυνάτου μιλησία που μας είπε ο Γεραπετρίτης, υπέρ απορρίτου δώσατε μάχη. Και δώσατε μάχη λησαλέα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και τη χάσατε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για τα ειδικά δικαστήρια. Δεν θα μπορούσα να μην το κάνω, διότι μέσα σε αυτή τη φάση και στα διέξοδά σας, παλιά σας τεχνικό σκηνο, συκοφαντίες πολιτικών αντιπάλων και ειδικά δικαστήρια. Τα ειδικά δικαστήρια, κύριε, τα στήσατε για να δώσετε ένα πολιτικό παράδειγμα. Ότι οι έχοντες και κατέχοντες δεν πρέπει να παρενοχλούνται και δεν πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους σε αυτή τη χώρα. Ότι κακώς πληρώσανε και κακώς ελέγχθηκαν και ότι δεν πρέπει να ξαναελεγχθούν. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι που αφορά το επίκαιρο της διαδικασίας του ειδικού δικαστηρίου που αφορά εμένα. Έχουν παρελάσει μάρτυρες ο ένας μετά τον άλλον και είπανε ότι ούτε είδα, ούτε άκουσα για τον παπά, ούτε τίποτα, πλην της κυρίας, η οποία θα κληθεί στη δικαιοσύνη να αποδείξει το αληθές των ισχυρισμών της, απέναντι στην οποία έχω προσωπικά καταθέσει μήνυση. Έχει καταθέσει κανένας σας μήνυση απέναντι στους παρακολουθητές σας? Είστε ένα κόμμα παρακολουθητών και παρακολουθουμένων. Τι σας δένει πλέον? Η πρώτη ύλη των παρακολουθήσεων σας κρατάει μαζί. Ένας από εσάς δεν έχει σταθεί δίπλα στο Μητσοτάκη από πίστη και από έμπνευση στο πολιτικό του πρόγραμμα. Οι παρακολουθήσεις σας κρατάνε μαζί. Πόσο μαζί? Λίγες εβδομάδες έχουμε για τις εκλογές. Δεν βρέθηκε ένας να παραιτηθεί, να πει για λίγες εβδομάδες, για λίγες εβδομάδες δεν κάθομαι στην υπουργική καρέκλα. Ένας να πει, ένας. Να πει λοιπόν ότι παραιτείται. Δεν ακούστηκε κανείς. Και ένα τελευταίο σχολείο, προσέξτε, γιατί είστε και λαλίστατοι για αυτό το ειδικό δικαστήριο. Ο Καλογρίτσας έχει δικηγόρο το Λοβέρδο. Δεν είπαν τίποτα καινούριο. Στείλαν όμως ένα ραβασάκι συστημένο. Δώσαν το ημερολόγιο του Καλογρίτσα που έχει 2 ραντεβού με το Θεοδωρικάκο. Ο Θεοδωρικάκος, ακούστε με λίγο με προσοχή, έχει σημασία διότι εκείνο τον καιρό είχε διπλή ιδιότητα ο άνθρωπος. Πρώτον, ήταν συνεταίρος του Καλογρίτσα, 50-50 στην εταιρεία GPO, και δεύτερον, σύμβουλος στρατηγικής του Μητσοτάκη. Κύριε Χαρδαλιά, ακούσατε τι είπα? Ήτανε συνέταιρος του Καλογρίτσα και σύμβουλος του Μητσοτάκη. Άρα έχουμε ευθεία πολιτική και επιχειρηματική εμπλοκή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην υπόθεση. Διά του Θεοδωρικάκου. Διά του Θεοδωρικάκου. Ήταν συνέταιρος λοιπόν του Καλογρίτσα. Μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε, κύριε Μηταράκη. Δεν ξέρω, παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε. Ρωτήστε και τον κύριο Θεοδωρικάκο. Μπορεί να σας εξηγήσει, κύριε, και τίποτα. Κύριε Παπά, συνεχίστε και ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Άρα λοιπόν, επειδή ο Μητσοτάκης έχει την άμεση εμπλοκή, ο λαός θα κληθεί να απαντήσει στα διλήμματα. Αν θα έχουμε δημοκρατία ή εκτροπή, αν θα έχουμε κάθαρση, όπως λένε στα ανόγια, ή αν θα έχουμε συγκάλυψη, αν θα διευκρινιστούν τα αδιευκρίνιστα, αν θα καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια, αν θα ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος ή θα το αφήσουμε να πλήξει. Κλείστε, κλείστε, κύριε Παπά. Ένα σημείο μόνο. Παρακαλώ, υπάρχει ένα σημείο. Α, ήρθατε, κύριε Θεοδωρικάκο, καλώς ήρθατε. Πολύ ευτυχή συγκυρία για την Ελληνική Βουλή. Ευτυχή συγκυρία για την Ελληνική Βουλή, κύριε Θεοδωρικάκο. Άρα λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία να διαφωνούν στην εκτίμηση για το ποιος θα είναι πρώτος στις ερχόμενες εκλογές. Συμφωνούν όμως και διαστόματος Μητσοτάκη σε ένα ζήτημα. Ότι τη Δευτέρα το πρωί δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Κυβέρνηση, από την απλή αναλογική, εσείς δεν μπορείτε να σχηματίσετε. Και εμείς λέμε ότι με πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ η χώρα δεν θα μπει σε περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας, αλλά θα αποκτήσει σταθερή, ισχυρή, προοδευτική
διακυβέρνηση. Είναι στο χέρι του λαού και θα το πετύχουμε. Κλείσατε.